Καλησπέρα παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο θα δείχνει το πώς σας πάμε τύπο κρυπτογράφησης WEP Wi-Fi δίκτυα. Λοιπόν, καταρχήν να πω, δεν συνιστώ να σπάτε δίκτυα διπλανών, γειτόνων, φίλων, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, παρά μόνο δίκτυα τα οποία σας έχουν δώσει την άδεια, ας πούμε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο έχει τύπο κρυπτογράφησης ασφάλειας WEP. Αυτά τα δίκτυα θα μάθουμε πώς να τα ανοίγουμε σήμερα. Λοιπόν, θα χρειαστούν καταρχήν δύο προγράμματα. Το ένα πρόγραμμα λέγεται VMware Player. Πάμε στο Google, πατάμε VMware Player και ψάχνουμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, δεν συνιστώ πάντα από την επίσημη σελίδα, γιατί δεν θα πρέπει να κάνετε γραφή. Και αυτό είναι λίγο σπαστικό. Οπότε μπορούμε να πάμε κάπου αλλού. Λοιπόν, ας πούμε εδώ πέρα, filehippo.com. Λοιπόν, VMware Player 3.01 latest version εδώ πέρα, οπότε download latest version, το πατάμε εδώ. Τώρα μας ανοίξει ένα παραθυράκι το οποίο θα μας λέει για την αποθήκευση του αρχείου. Ωραία. Πατάμε αποθήκευση. Εγώ το έχω ήδη αποθήκευση, οπότε θα πάτε στο ακύρωση. Πάμε back. Τώρα θα πάμε σε μια άλλη σελίδα η οποία λέγεται Backtrack. Να το γράψουμε κιόλας. Λοιπόν, www.backtrack.linux.org και εδώ πέρα θα σε downloads. Λοιπόν, με το που ανοίξω το downloads, εμείς θα κατεβάσουμε το πρώτο αρχείο. Το πρώτο αρχείο λέγεται Backtrack 4 Final Release. Εδώ λέει Name BT4 Finalizer. Οπότε πατάμε download και εδώ πέρα. Ωραία. Αφού έχουμε κατεβάσει και τα δύο αρχεία, κάνουμε κατάσταση το VMware Player αρχικά. Αφού το κάνουμε κατάσταση, είναι σαν κάθε άλλη κατάσταση, όπως θα κάνουμε κατάσταση κάθε πρόγραμμα. Το ανοίγουμε. Εγώ έχω το VMware Workstation. Αυτό το πρόγραμμα διαφορά του είναι ότι είναι πληρωμένο. Δεν έχει καμιά άλλη διαφορά. Είναι λίγο. Έχει πιο πολλές λειτουργίες. Δεν έχει καμιά άλλη διαφορά στο περιβάλλον. Λοιπόν, με το που μας ανοίξει το παράθυρο αυτό, πατάμε New Virtual Machine. Ωραία. Καταρχήν να εξηγήσω λίγο τώρα τι συμβαίνει, τι θα κάνω εδώ πέρα. Το VMware Player στην ουσία δημιουργεί ένα εικονικό περιβάλλον για άλλα προγράμματα. Ας πούμε, εγώ λειτουργώ Windows 7 και θα μου δημιουργήσω ένα εικονικό περιβάλλον Linux στον υπολογιστή μου. Οπότε, πατάμε εδώ πέρα Next. Τύπικα θα αφήσουμε, πατάμε Next. Λοιπόν, πατάμε Installer Disk Image. Μπορεί να επιλέξει Installer Disk, εμείς πατάμε Installer Disk Image. Και θα κάνουμε Browse το φάκελο. Το φάκελο που κατεβάσαμε πριν λίγο από το backtrack.com, το BT4 Final. Οπότε, άνοιγμα. Συγγνώμη. Ωραία, πατάμε Next. Εδώ που λέει Microsoft Windows θα πατήσουμε Linux. Και εδώ που λέει Red Hat Linux θα πατήσουμε 2.6.h kernel. Αυτά. Ωραία, πατάμε Next. Εδώ ονομάζουμε τη μηχανή όπως θέλουμε. Να το ονομάσουμε ό,τι να είναι. Ωραία, πατάμε Next. Και εδώ Next. Και εδώ πέρα πάμε Customize Hardware. Πάμε εδώ. Memory. Στο Memory ανεβάζουμε λίγο. Πάμε εδώ. Memory. Στο Memory ανεβάζουμε λίγο την μνήμη. Μέχρι περίπου λίγο πάνω το μισό. Μετά πάμε. Πάμε στο Network Adapter. Και βλέπουμε άμα είναι επιλεγμένο το NIALPHATAF. Άμα είναι επιλεγμένο το αφήνει έτσι όπως είναι. Και μετά πάμε Processors. Και ανάγω με τους πυρήνες που έχει υπολογιστή μας, τους επιλέγουμε. Εμένα είναι διπύρηνος, οπότε πατάω 2. Στο VMware Player θα έχει και μέχρι και τετραπύρινο, άμα υποστηρίζει υπολογιστή τετραπύρινο. Και πατάμε OK. Και μετά πατάμε Finish. Και τελειώσαμε.
Λοιπόν, θα σας ανοίξει εδώ πέρα ένα τέτοιο αρχείο. Θα λέγεται Other Linux ή όπως το ονομάσει. Ωραία, πάταμε Power on this virtual machine. Ωραία. Πατάμε Path Backtrack Frame Buffer 1024x768. Και περιμένουμε να φορτώσει. Λοιπόν, θα το σταματήσω λίγο εδώ πέρα μέχρι να φορτώσει. Αφού φορτώσει, θα σας ανοίξει εδώ πέρα ένα πράσινο, θα είναι εδώ πέρα αυτά τα γράμματα και θα περιμένει να βάλετε μια εντολή. Λοιπόν, εμείς θα πατήσουμε εδώ πέρα Start X χωρίς κενό και θα πατήσουμε Enter. Και τώρα θα μας φορτώσει την εικονική μηχανή το οποίο θα τρέχει σε Linux. Ωραία. Λοιπόν, με το που ανοίξει η μηχανή, θα πάμε εδώ πέρα κάτω στην μπάρα και θα πατήσουμε εδώ πέρα που λέει Console Terminal Program. Πατάμε ένα κλικ. Λοιπόν, εδώ πέρα θα βάλουμε κάποιες εντολές οι οποίες θα μας βοηθήσουν να βρούμε τον κωδικό για το WEP. WiFi δίκτυο. Καταρχήν επίσης να επισημάνω ότι θα χρειαστούμε ένα USB WiFi το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με υπολογιστή επειδή τα Linux δεν είναι όλα συμβατά με συγκεκριμένες κάρτες WiFi ίδιων, οπότε εμείς θα χρειαστούμε μια συμβατή κάρτα. Αυτό για να το ελέγξουμε θα πάμε VM εδώ πέρα πάνω Removable Devices, θα πάμε εδώ πέρα. Εμένα έχω WiFi USB, οπότε είναι αποσυνδεδεμένη. Θα πατήσουμε Connect. Λοιπόν, επίσης θα βάλω στο description και τα δύο προγράμματα και όλες τις εντολές και όλες τις συμβατές κάρτες USB για τα Linux, για το backtrack στην ουσία. Λοιπόν, για να μην κάθεστε και ψάχνετε. Η πρώτη εντολή που θα βάλουμε είναι κάθετος etc κάθετος init.d κάθετος networking start. Λοιπόν, κάναμε λάθος εδώ πέρα, βάλαμε κατά λάθος μια τελίτσα. Λοιπόν, για να δούμε. Ωραία. Αυτή είναι η σωστή εντολή. ETC κάθετος. ETC κάθετος. Init.d κάθετος. Networking start. Ωραία. Λοιπόν, τώρα η δεύτερη εντολή που θα βάλουμε.